Ένας ακόμη 16χρονος προφυλακίστηκε σήμερα μετά την απολογία του για τη φρικιαστική υπόθεση με το βιασμό 15χρονου στο Ήλιον. Την ίδια ώρα όμως, όπως θα μας πει και η Μίνα Καραμίτρου, είναι αποκαλυπτικά τα όσα κατέγραφαν Μίνα σε βίντεο και είχαν στα κινητά τους οι νεαροί κατηγορούμενοι και παρουσιάζει απόψε το Open. Και κυρίως Ματίνα, ήθελαν να δείξουν πόσο κυρίαρχη είναι. Δείτε λοιπόν το πρώτο από τα βίντεο. Κρατά λοιπόν στα χέρια του μία φαλτσέτα. Δείτε, θέλει να δείξει λοιπόν πόσο, με πόσο πολύ μεγάλη άνεση απειλητικά την κρατάει. Στέλνει τα μηνύματά του. Το βίντεο αυτό μάλιστα θέλω να σας πω ότι γυρίστηκε μέσα στο σπίτι που εκτελήχθηκε αυτή η φρικαλαιότητα σε βάρος του 15χρονου θύματος. Και το ανέβασε αμέσως μετά λοιπόν στα social media. Ένας από τους κατηγορούμενους, ο οποίος μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει προφυλακιστεί. Σε άλλο βίντεο λοιπόν, που επίσης έχουν ανακαλύψει στα εγκληματολογικά εργαστήρια, δεν διστάζουν λοιπόν να κάνουν χρήση ναρκωτικών, να το κάνουν αυτό βιντεάκι και φυσικά να το ανεβάζουν και αυτό στα social media. Και ελάτε τώρα να σας δείξω ένα άλλο βίντεο, το οποίο το κυκλοφορούσαν μεταξύ τους στο σχολείο. Εδώ λοιπόν είναι μέσα στην τάξη τους. Είναι οι κατηγορούμενοι. Η καθηγήτρια, όπως βλέπετε, είναι στην έδρα, παραδίδει μάθημα και αυτή είναι στο τέλος της αίθουσας και κάνουν όλα αυτά που βλέπετε τα ακροβατικά την ώρα του μαθήματος και μάλιστα το βίντεο αυτό το διακινούσαν μετά στο σχολείο για να δείξουν πόσο πολύ δεν υπολογίζουν κανέναν, πόσο πολύ κυρίαρχοι είναι και ότι μπορούν να κάνουν μπάχαλο ακόμα και μέσα στην τάξη χωρίς φυσικά να τους ενοχλήσει ποτέ κανείς. Μάλιστα.